Εντάξει, κύριε οικονόμου και κύριε Αναστασοπούλου, εγώ είμαι πολύ προβληματισμένος από τη χτεσινή συζήτηση. Και θα σας πω γιατί. Γιατί. Νομίζω ότι το εγχείρημα της Νέας Δημοκρατίας να φέρει αυτό το θέμα, με αυτή τη διαδικασία στην, στην κοινοβουλευτική συζήτηση, αποδείχθηκε μπούμερα για την ίδια. Mm -hmm. Ε, διότι αποδείχθηκε, νομίζω πέρα κάθε αμφιβολίας, ότι αυτή η υπόθεση που είναι μια υπόθεση πώληση όπλων από τη χώρα μας στη Σαδική Αραβία ή εν πώληση mm. όπλων, διότι στην ουσία είμαστε σε μια άγονη διαδικασία αυτή τη στιγμή, έχει κηρυχθεί άγωνη, αποδείχθηκε νομίζω ότι πέρα πάση αμφιβολίας, πρώτον ότι αυτός ο περίφημος κύριος Παπαδόπουλος, τον οποίο τώρα τον γνωρίσαμε, από, τις, από αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, δηλαδή, mm. αυτό εννοώ. Ε, ήταν πράγματι ο εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος διαπραγματευόταν για τη διακρατική συμφωνία. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, για τη διακρατική συμφωνία. Δεν ήταν ούτε μεσάζοντας, ούτε τίποτα άλλο. Mm. Τα χρήματα, εάν έκλεινε η συμφωνία, θα πήγαιναν από το... Ταμείο του κράτους της ναι, Αραβίας και και στο ταμείο ναι, γιατί του ελληνικού κράτους. Λίδα, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να συνεχίσω, αν, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω τη, τη σκέψη μου. Ε, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι ε, από την πλευρά του Πρωθυπουργού αποκαλύφθηκε mm -hmm. ότι αυτό το οποίο φαίνεται να δημιουργούσε δυσκολίες θα έλεγα εγώ, για να χρησιμοποιήσω έτσι έναν απλό όρο, ήταν η ύπαρξη ενό παράγοντα, το όνομα του οποίου θα συζητηθεί φαντάζομαι και θα διερευνηθεί, λέτε. του κυρίου Τζον Σφακιανάκη, ο οποίος ε, έδινε πληροφορίες στην πρεσβεία μας σε σχέση με όλη αυτή την διαδικασία. Mm. Όμως ξεκίνησα λέγοντας ότι είμαι πολύ προβληματισμένος. Για το και πλήμα, είμαι πολύ λέτε, προβληματισμένος. Δικότερα. Θα σας πω. Και είμαι πολύ προβληματισμένο και εδώ κλείνω την πρώτη μου παρέμβαση. Όχι, πριν πάτε όμω αυτό, να μα απαντήσετε στο ερώτημα πω, γιατί δεν έγινε η πω, δουλειά. Σας γιατί σας η κυβέρνηση παρουσίασε μια σειρά πραγμάτων, σαν να έγιναν όλα με ένα κανονικό τρόπο, μια κανονικότητα. Και αναρωτιέται κανεί, αφού όλα είναι τόσο αθώα και τόσο κανονικά, και αυτό ο άνθρωπο δεν έπαιξε κανένα περίεργο ρόλο, ούτε ύποπτο, ούτε, ούτε μίτσε, ούτε τίποτα. Γιατί δεν έκλεισε η δουλειά να πάρει η χώρα μα 66 εκατομμύρια. Περιμένετε, από μένα να σα απαντήσω σε αυτό. Και αυτό όμω είναι το ερώτημα. Δεν το απάντησε ούτε κυβέρνηση αυτό. Περιμένετε να σα πω. Όχι, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Εσεί θεωρείτε λογικό να μπορώ να απαντήσω γιατί ένα κράτο, η Σαουδική Αραβία, κάποια στιγμή, πιθανά για πολύ ειδικού τη λόγου, αποφάσισε ότι αυτό το πράγμα δεν τη κάνει ή αυτή η τιμή δεν τη κάνει. Mm -hmm. Δεν μπορώ να το. Μας... Δεν, μπορώ να... δεν έχω την πληροφόρηση ή την ενημέρωση για να σα πω. Όμω θέλω να πω ένα βασικό. Και γιατί ξεκίνησα λέγοντα ότι είμαι προβληματισμένο yeah. από αυτή την κουβέντα και είμαι προβληματισμένο. Ε, κυρία κύριε Αναστασοπούλου και κύριε Οικονόμου, διότι την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παίρνουν το κοινωνικό τους μέρισμα, την ώρα που πάνω από ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι θα πάρουν τι επιστροφέ για τα επιδόματα υγεία. Την, ώρα, και την νόξια, ώρα που, διακόπτω, που έχουμε... Δεν το ξέρει ο Ελάτε, ναι. Την ώρα που έχουμε μπροστά μας... Mm -hmm. Μια ουσιαστική συζήτηση που είναι ο προπολογισμό του 2018, που μπορούμε να συγκρουστούμε με επιχειρήματα, με απόψει, με ιδεολογικέ αφετηρίε κτλ. Ναι. Επιλέγεται από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία να στήσει. Επιλέγεται από την ας πλευρά. Αν το σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Κάνατε εσεί στην πραγματικότητα προημερησία διατάξεω. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Ενώ ήταν ένα έλεγχο. Περιμένετε. Ποιο το ανέβασε το θέμα. Περιμένετε. Κοιτάξτε σε αυτή τη χώρα δεν νομίζω σε αυτή τη χώρα Κάνω λάθος. όχι κάνετε λάθος ναι, βέβαια θα σας πω γιατί θα σας πω γιατί. γιατί νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να σκεφτούμε με έναν ε, τρόπο λογική. κατά την προσωπική μου γνώμη mm -hmm. δεν αφορά αν θέλετε τον πολύ κόσμο μια ιστορία η οποία ε, και για πολλούς άλλους λόγους είναι μια ιστορία η οποία ε, ε, δεν είναι στην πρώτη προτεραιότητα. Δεν από τα μπορεί να είναι στην πρώτη προτεραιότητα. Θα σα πω, θα σας Έχουμε πω Έχουμε και... από τα εξοπλιστικά. Κυρία ε, ξέρετε οπουλού, πολύ καλά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά επίση ότι από όλε τι ε, ε, πλευρέ τονίστηκε ότι πλέον υπάρχει ένα νόμο ο οποίο δεν επιτρέπει του mm Ελπίζω αυτό. Ελπίζω, και εύχομαι, ελπίζω και εύχομαι αυτό να είναι φραγμός σε διάφορους ανθρώπου, διάφορα mm. ονόματα Έλια, που ακούμε από εδώ και από εκεί κτλ. Ναι. Αλλά ξαναλέω, η ουσιαστική συζήτηση και αντιπαράθεση και πάμε, πρέπει να γίνει στα πραγματικά. Προβλήματα Έχουμε. για να, Μπροστά για να, προσθέσω ακόμη, Μπροστά να προσθέσω ακόμη να προσθέσω ακόμη το ότι για μένα και για πολλού ε, είναι ζήτημα που πρέπει να εξετάζεται διεξοδικά του πότε πουλάμε όπλα, πού τα πουλάμε αυτά, σε ποιε συνθήκε. Μα απασχολεί και εσά το θέμα τη Ιεμένη, αυτό λέτε δηλαδή. Όχι μόνο τη Ιεμένη, παντού με απασχολεί. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Όχι, και μιλάμε, σανά, μιλάμε λέω... για το συγκεκριμένο τώρα. Το παντού είναι κάτι γενικό που λέγατε η αριστερά από παλιά. Τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο. Και στο συγκεκριμένο θέμα. Συμφωνείτε μας... με την χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Φίλη, δηλαδή μέσα στη Βουλή. Κοιτάξτε, συμφωνώ στο ότι νομίζω το είπε και ο ίδιο ο Υπουργό Εθνική Άμυνα το ότι <χ> πρέπει <χ> να μας προβληματίζει σοβαρά Mm. Κάθε τέτοια διαδικασία. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κεδίγκο Κλουπ, πάντω χθε ο ίδιο ο πρωθυπουργό σα κατηγόρησε ότι στην